Μιλάω φυσικά για τον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη, έτσι για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Για πάμε λίγο να τον καλησπερίσουμε στην άλλη γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα από την Basket City. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, καλώς ήρθες πίσω πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ήταν κάτι που το ήθελα κι εγώ. Προέκυψε, οι συνθήκες ήταν, τις βρήκα εγώ τουλάχιστον ιδανικές για μένα. Και όπως έχω πει, ήταν ουσιαστικά μια εύκολη απόφαση χωρίς δεύτερη σκέψη. Mm-hmm. Ήταν μια απόφαση, όπως είπες, εύκολη. Ξέρεις βέβαια την κατάσταση στον Άρη, την γνωρίζεις. Προφανώς και ενημερώθηκες καλύτερα και από τους διοικούντες. Τι ήταν αυτό κυρίως, Δημήτρη, που μέτρησε στο να επιστρέψει μια δύσκολη χρονιά για τον Άρη, όπως αναμένεται να είναι επόμενη? Καταρχήν, όπως είπες και εσύ, δύσκολη χρονιά και η περσινή. Έτσι, ειδικά η περσινή, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ήταν πιο δύσκολη των τελευταίων ετών. Και από αυτά από τα οποία λίγα μάθανα κι εγώ. Όσον αφορά την επόμενη χρονιά, και αυτή θα είναι δύσκολη, διότι δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Άρη. Αλλά αυτό που με έκανε και επέστρεψα ήταν πρώτα απ' όλα και ο κότς Αγγέλου, με τον οποίο τον έχω συνεργαστεί στο παρελθόν στον Άρη κιόλας. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον ξέρω, με ξέρει κι αυτός, γνωριζόμαστε καλά. Και ήταν και ένας βασικός λόγος που γύρισα, γιατί μου έδειξε και την εμπιστοσύνη του. Και εμένα αυτό πραγματικά μου αρκεί, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, επειδή και εγώ προσωπικά ασχολούμαι λίγο στο οικονομικό κομμάτι, έχω, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, αρκετές οικονομικές εκκρεμότητες με την ομάδα. Οπότε δεν ήταν μόνο η συζήτηση που έκανα για τα επόμενα δύο χρόνια στα οποία επέγραψα. Έκανα συζήτηση με τη Δίκηση, με τον κύριο Γουλιέλμο. Μου φάνηκε ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, πολύ αξιόπιστος. Είδα στα μάτια του ότι πραγματικά αγαπάει αυτήν την ομάδα και ήθελε να βοηθήσει με όλη τη σημασία της λέξης, με όλη τη δύναμη που έχει κι αυτός. Και ήταν πράγματα τα οποία εγώ τα αξιολόγησα σωστά. Και ήταν μια, όπως είπα, εύκολη απόφαση τελικά, έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Να πούμε βέβαια για τον κόσμο, δεν το γνωρίζω, ότι είσαι σε μια κατάσταση όσον αφορά το 39 από τα προηγούμενα χρόνια που είσαι στην ομάδα. Έτσι, ναι, και τα προηγούμενα αρκετά χρόνια είναι έτσι, αλήθεια. Ακριβώς. Και βέβαια είσαι ένα από του παίκτες που άμεσα τότε είχε δεχτεί το αίτημα του Άρη, τότε όταν είχε να μπει στο άρθρο 39 η ομάδα, γιατί ήθελε και από την πλευρά σας ένα κόψιμο ουσιαστικά και μια συνένεση για να μην το Άρης. Ναι, εννοείται. Θέλει μια συνεργασία και των δύο πλευρών. Έτσι ακριβώς. Μιλώντας με τον Αγγέλου, τον οποίο τον ξέρεις έτσι από την προηγούμενη συνεργασία, τι ήταν αυτό που σου είπε και μέτρησε φέτος? Γιατί είπες και εσύ ότι, γνωρίζοντας από πέρσι ως παίκτης του Λαβρίου, ακούγοντας, βλέποντας, μαθαίνοντας φυσικά, ότι τα πράγματα και πέρσι αλλά και φέτος ήταν δύσκολα. Τι σου είπε και σε τράβηξε, που λέμε, σε έψησε? Καταρχήν, ξέρω πολύ καλά ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Έτσι, όταν αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει μια από τις χειρότερες χρονιές της ιστορίας του και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πράγματα δεν έχουν ξεπεραστεί τελείως. Εντάξει, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Σίγουρα ο κάθε αθλητής αντιλαμβάνεται ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Και αλήθεια είναι ότι θέλει και καιρό στο μάχη, έτσι, για να αντέξεις και μυαλό βέβαια, για να αντέξεις όλες αυτές τις δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν. Έτσι, γιατί καλά όλα αυτά που προανέφερα και πριν, αλλά δεν κρυβόμαστε ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους αυτή τη στιγμή. Και όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Και ήρθαμε και εδώ, και εγώ ήρθα εδώ πέρα για να βοηθήσω σε μια δύσκολη κατάσταση. Και να αναφερθώ σε αυτό που με ρώτησε αυτή τη στιγμή όσον αφορά για τον κόσμο τον Αγγέλου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπα πριν, εκτιμώ πραγματικά και σαν άνθρωπο και σαν προσωπικότητα. Δεν μου είπε πολλά πράγματα, δεν μιλήσαμε πολύ, γιατί καμιά φορά τα πολλά λόγια είναι και φτώχεια. Ούτε για το αγωνιστικό κομμάτι μιλήσαμε, μου είπε ότι με χρειάζεται. Μου είπε, μου εξήγησε το πλάνο του, συμφώνησα. Και αυτή τη στιγμή, και επειδή και εγώ είμαι σε μια φάση που πραγματικά ήθελα να πιστέψω σε αυτή την ομάδα, και βλέποντας ότι υπάρχει μια προσπάθεια και μια διάθεση από όλους αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην ομάδα, ώστε ο Άρης να επανέλθει και να κάθε χρόνο από εδώ και πέρα είναι και καλύτερα, πραγματικά ήθελα και εγώ πολύ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Όταν ήρθες και την προηγούμενη τη στον Άρη, γενικά από όσο ξέρουμε εδώ στο μπάσκετ Θεσσαλονίκης, όχι μόνο, έχεις αυτό το baby face και είσαι ο μικρός. Πώς είναι τώρα, είσαι έτοιμος? Μικρός, 31 χρόνια έχω φτάσει. Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα. Πώς είναι τώρα που λογικά, έτσι, πώς είναι το ρόστερ του Άρη, γιατί ανακοινώθηκε και ο Φιόνης σήμερα, και αν όλα μπάλαμε καλά και με τον Μποχωρή, θα είσαι ο πατέρ φαμίλιας
έτσι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτήν την ομάδα. Ένα ρόλο διαφορετικό. Εντάξει, στην ζωή στην κανονική είσαι πάτερ φαμίλια τώρα, έτσι. Τώρα ναι, για αυτά. Το τελευταίο τρίμηνο είμαι, ναι. Να σου ζήσει κιόλα. Ναι. Έτσι. Στο αγωνιστικό είσαι έτοιμο να μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σαφέστατα και ο coach θα έχει και ένα ρόλο τέτοιο για σένα, δηλαδή να περάσει κάποια πράγματα και του νεάρου. Σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, αυτή τη στιγμή 12 χρόνια παίζω επαγγελματικά αυτή τη στιγμή. Όσο και αν λες ότι έχω baby face αυτή τη στιγμή, είμαι 31 χρονών, έχω αποκομίσει πολλές εμπειρίες από πολλές ομάδες. Και αλήθεια είναι ότι νιώθω πραγματικά πιο όρεμος από ποτέ και έχω τους αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία έτσι, από όλες τις συνθήκες, από όλες τις καταστάσεις που έχω περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι και φέτος και στην ομάδα του Λαβρίου στην οποία ήμουνα, είχα κάπως αυτό το ρόλο, διότι και στην ομάδα εκεί είχαμε νέα παιδιά και ξένους, και ξένοι, αλλά και Έλληνες. Δηλαδή υπήρχε ένα πολύ ηλικιακά μικρό ρόστερ, οπότε η αλήθεια είναι ότι εκεί είχα αυτόν τον ρόλο. Οπότε και για μένα δεν είναι κάτι καινούριο, είναι ένας ρόλος το οποίος πρέπει να υπάρχει, διότι και στην ομάδα από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και νέα παιδιά, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Και επειδή εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή και την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα και τη μεγάλη έτσι, ιστορία που έχει αυτή η ομάδα, θα πρέπει και εγώ να βοηθήσω με τον τρόπο μου όσο μπορώ και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, γιατί κατά τα ψέματα όταν μια ομάδα είναι ενωμένη, είναι μαζί, έχει καλή χημεία και δεν στηρίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, εκεί είναι που κάνει και το βήμα παραπάνω. Έτσι. Πέρσι στους παίχτες του Λαβρίου ήρθες εδώ στο Αλεξάνδριο σε μια περίεργη χρονιά για τον Άρη, όπως είπες, μια χρονιά που ο Άρης έφτασε πολύ κοντά σε άσχημες καταστάσεις, πραγματικά και στο αγωνιστικό και στο διοικητικό. Ναι. Βέβαια, ο κόσμος ήταν παρόν και στο παιχνίδι το δικό σας όταν ήρθες εδώ με το Λαβρίο και γενικά θέλω λίγο πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι αυτού του κόσμου σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, που θα γίνει, θα ξεκινήσει μάλλον, γιατί για μένα ουσιαστικά είναι μια νέα προσπάθεια, έτσι. Ξεκινάει. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι και γι' αυτό που ανέφερε το παιχνίδι που παίξαμε με τον Λαβρίο, εκεί φάνηκε ο κόσμος αντιλαμβάνοντας την κατάσταση, τη δύσκολη που υπήρχε εκείνη τη στιγμή, τη δύσκολη κατάσταση που υπήρχε στην ομάδα, ήρθε, βοήθησε και ουσιαστικά και ο κόσμος ήταν αυτός που βοήθησε ουσιαστικά για να πάρει και το παιχνίδι ο Άρης, έτσι, κακά τα ψέματα. Γιατί και οι δικοί μας παίχτες δεν είχαν αποσανατολίστηκαν πλήρως, θα έλεγα κυρίως οι ξένοι, γιατί δεν περίμεναν αυτό που θα αντιμετωπίσουν. Όσον αφορά για τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο νομίζω όλοι το γνωρίζουν, είναι δεδομένο. Ο κόσμος του Άρη είναι μοναδικός, εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Αλλιώς παίζει ο Άρης όταν το γήπεδο είναι άδειο, ή μισοάδειο, και αλλιώς όταν το γήπεδο είναι γεμάτο και έχει τη στήριξη του κόσμου. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι λίγο επιφυλακτικός, αυτό το έχω ξαναπεί. Γνωρίζω ότι τα πράγματα ήταν άσχημα, γνωρίζω ότι έχει έρθει μια νέα κατάσταση την οποία μπορεί κάποιοι να μην την πιστεύουν ακόμα. Έτσι, αυτό είναι νομίζω λογικό. Αλλά αλήθεια είναι ότι από τα μάτια μου αυτό που είδα εγώ και αυτό που εισέπραξε είναι ότι πραγματικά γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και αξίζει ο κόσμος να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια με την παρουσία του στο γήπεδο. Και εγώ πιστεύω ότι αν ξεκινήσουμε και από την αρχή καλά και δείξουμε και στον κόσμο ότι και εμείς προσπαθούμε για το καλό του Άρη, νομίζω ότι ο κόσμος αγκαλιάσε την προσπάθεια. Έτσι. Και θα είναι μαζί μας όλη τη χρονιά. Και θα πρέπει να το κάνει και νωρίς ο κόσμος αυτό, Δημήτρη. Γιατί από νωρίς, ναι. Φέτος οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Έχουμε και νωρίς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Έτσι, να πούμε ότι ο Άρης λόγω της κατάταξης στην περσινή ξεκινάει πολύ νωρίς το κύπελλο Ελλάδας. Που εντάξει, τώρα να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, είναι ένας στόχος όταν η κλήρωση στα ημιτελικά ή στα προημιτελικά σε πάει καλά για να παίξεις, να γλιτώσεις ένα τους μεγάλους, έτσι, ένα τους δύο μεγάλους. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει και το προγραμματικά του Champions League, έτσι, που είναι πολύ νωρίς ξεκινάνε και αυτό, νομίζω, εκεί τέλη Σεπτέμβρη. Αν δεν κάνω λάθος είναι 17 Σεπτεμβρίου, 17 δηλαδή Σεπτέμβρη, είναι κάπου εκεί, ναι. Αρκετά νωρίς. Έτσι. Και οι άλλες ομάδες θα παίζουν ουσιαστικά φιλικά προετοιμασίας και εμείς θα παίζουμε επίσημα παιχνίδια, έτσι. Έτσι. Πόσο δύσκολο ή πόσο καλό, αν θέλεις, είναι αυτό για τη φετινή χρονιά? Γιατί ο coach έχει πει, το έχει δηλώσει ότι θέλει παιχνίδια. Η ομάδα που θέλει να χτίσει θέλει να έχει παιχνίδια στα πόδια της. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα μοιράσει χρόνο, θα έχει ένα ρόστερ το οποίο, όπως είπες, και θα έχει νεαρούς παίκτες για να πάρουν εμπειρίες μέσα από παιχνίδια. Γιατί άποψή μου είναι, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σου, ότι μέσα, όσο καλή προπονήσεις και να κάνεις, μέσα από τα παιχνίδια
ο νεαρός παίρνει εμπειρίες και βελτιώνεται. Έτσι, πόσο δύσκολο ήταν για σας? Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι, και η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ καλό μια ομάδα να έχει δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Όσο και αν κουραστικό μπορεί να είναι με τα όποια ταξίδια τα οποία έχει, τις μετακινήσεις, την καταπώνηση των παικτών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα τα παιχνίδια βρίσκεις ρυθμό. Μέσα στα παιχνίδια γίνεσαι καλύτερος. Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο και η προπόνηση, αλλά ναι, μέσα στα παιχνίδια και την πραγματικά την αγωνιστική κατάσταση βρίσκεις πραγματικά ρυθμό. Και σίγουρα είναι κάτι το οποίο και ο Κώστος ο Αγγέλ το θέλει και είναι καλό, πιστεύω, και την ομάδα. Ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Γι' αυτό και η προετοιμασία ξεκινάει αρκετά νωρίς φέτος. Σε 13 Αυγούστου είχα να ξεκινήσω. Όταν το πρωτάθλημα ξεκινούσε ήταν άλλη ημερομηνία. Ναι, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Έτσι. Πριν το 15 Αυγούστου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για να εμφανιστούμε όσο πιο δυνατή γίνεται σε αυτή την έτσι φάση την οποία θα έχουμε μπροστά μας. Για σένα βέβαια θα είναι και πολύ δύσκολο, πιστεύω, αυτή όλη η κατάσταση καινούργια, δηλαδή με τα παιχνίδια, τα ταξίδια στην αρχή, η άνοιξη προετοιμασίας, γιατί όπως είπες έγινες και πατέρας πολύ σύντομα, πολύ πρόσφατα. Έτσι, πώς είναι αλήθεια η οικογενειακή έτσι ζωή? Πόσο δύσκολο είναι απέναντι σε αυτό που βιώνεις στο γήπεδο? Ναι, εντάξει, ήμουν τυχερός, γιατί καταρχήν, εντάξει, η γέννηση ενός παιδιού έτσι είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο, έχουμε να το ζήσει ο καθένας. Είναι μαγικές στιγμές, είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι και τυχερός, διότι ουσιαστικά αυτό το διάστημα το οποίο έχει γεννηθεί και η κόρη μου δεν είχα αγωνιστικές υποχρεώσεις, μόνο ένα μήνα το τέλος του, ναι, του πρωταθλήματος. Όλο αυτό το καλοκαίρι μπορώ έτσι να είμαι λίγο πιο χαλαρός. Έτσι, γιατί κατά τα ψέματα το παιδί έχει υποχρεώσεις, έχει δύσκολο ωράριο, έχει κούραση, την οποία αυτή τη στιγμή τη μοιράζομαι και εγώ με τη γυναίκα μου. Γλυκιά κούραση βέβαια, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Λογικό, λογικό. Ναι. Έτσι, αλλά από την άλλη, όταν είσαι και ένας επαγγελματίας αθλητής, πρέπει να τα συνδυάσεις όλα. Θα πρέπει να μην αφήσεις την κούραση, ας πούμε, που μπορεί να έχει το παιδί να σε αποσυντονίσει ουσιαστικά από τη δουλειά σου. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Είναι και η γυναίκα μου είναι αφοσιωμένη 100% σε αυτό και εγώ είμαι δίπλα της, οπότε πιστεύω ότι δεν θα έχω κανένα πρόβλημα έτσι και να αποσυντονιστώ σε κάποια τη δουλειά μου. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη, εγώ να σε ευχαριστώ για τη συνομιλία, να ευχηθώ ό,τι καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου, βέβαια και για σένα προσωπικά με τη φανέλα, όταν στην επιστροφή σου και πάλι στους κίτρινους σε μια δύσκολη χρονιά, έτσι, μακάρι να τα καταφέρετε, γιατί νομίζω ότι φετινή χρονιά, δεν ξέρω, έχω την εικόνα ότι σε όλα τα επίπεδα θα νορώσουμε, είτε αγωνιστικό δες, είτε διοικητικό, οικονομικό. Νομίζω έτσι. Είναι μια νέα αρχή ουσιαστικά για τον Άρη, έτσι, σε όλους τους τομείς, αυτό είναι αλήθεια. Και γι' αυτό θα πρέπει όλοι όσοι πραγματικά αγαπάνε την ομάδα, ανεξαρτήτως τι έχει γίνει στο παρελθόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλοι θα πρέπει να γίνουν ένα και να βοηθήσουν. Έτσι. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, να ακούγεται εύκολο έτσι όπως το λέω. Αλλά ναι, ο κόσμος έτσι ξέρεις, θα καταφέρει ο Άρης. Ξέρεις και εσύ το έχεις βιώσει και στο διάστημα που είσαι τώρα εδώ, προφανώς και μιλάς με φίλους του Άρη, είναι επιφυλακτική ο κόσμος. Έτσι. Δηλαδή, ναι, το τελευταίο παράδειγμα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε, το σηκώναν στα χέρια, ήρθε με λεφτά, με υποσχέσεις, με. Και ο Άρης έφτασε στο χειρότερο σημείο της ιστορίας του. Από όλες τις άποψεις επίσης. Είναι επιφυλακτικός ο κόσμος, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι αν ο καθένας με τον τρόπο του βοηθήσει έστω και λίγο την ομάδα, πιστεύω ότι ο Άρης σιγά σιγά δεν θα έχει να βοηθήσει κανέναν. Είναι μια τεράστια ομάδα. Έχει έναν κόσμο δίπλα του που δεν συγκρίνεται με κανέναν, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Οπότε και ο κόσμος πρέπει να συμβάλλει πραγματικά πάρα πολύ στην νέα αυτή προσπάθεια. Από την αρχή, όπως είπες και εσύ πριν. Και εμείς απ' την άλλη και από τον κότς Αγγέλο μέχρι τον τελευταίο παίκτη της ομάδας θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι και να προσπαθούμε για να κάνουμε το καλύτερο για αυτήν την ομάδα. Έτσι. Ωραία, Δημήτρη, να σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος επέστρεψε στον Άρη μετά από την προηγούμενη θητεία του.